Καλησπέρα, σήμερα μαζί μας ο Καλίνικος Κρεάνκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αγωνιζόμαστε στο πινκ-πονκ και ήταν να περάσουμε σήμερα στον τρίτο γύρο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ήταν δύσκολα. Ναι, ήταν δύσκολο να περάσουμε στους 16. Είχα ένα αντίπαλο που βέβαια τον ήξερα πολλά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε αγωνιστεί μαζί. Σίγουρα έχει βελτιωθεί πολύ μετά που πήρε το Πανευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια. Περίμενα να έχω καλύτερη απόδοση σήμερα, τελικά δεν τα κατάφερα και έτσι μείναμε εκτός. Σου αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, διότι είσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1996. Κάποιο σχόλιο αυτό, κάτι να μας πεις για την εμπειρία σου από όλο αυτό και πραγματικά ποια ήταν η καλύτερη σου εικόνα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα για το Λονδίνο ο στόχος μου ήταν η πρόκριση. Δεν έβλεπα κάτι πιο μεγάλο όπως στους άλλους Ολυμπιακούς Αγώνες που στο Πεκίνο βρέθηκα στην ένατη θέση. Σίγουρα ήταν μεγάλη επιτυχία. Είναι η πέμπτη Ολυμπιάδα. Πιστεύω όλα να πάνε καλά. Η καλύτερη σου στιγμή. Μπορώ να πω για το Πεκίνο. Βλέπεις και τους επόμενους Ολυμπιακούς, άσχετα αν είμαστε ακόμα εδώ. Λίγο δύσκολο τώρα να το πούμε αυτό. Πιστεύεις ότι το άθλημά σου είναι ένα άθλημα δικημένο στη χώρα μας? Ναι, τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ναι. Βέβαια στην αρχή όχι και πάρα πολύ, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια, εάν δούμε και την απόδοση του Παναγιώτη Γιόνι που εντάξει έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στο Λονδίνο, μπορούμε να πούμε ότι ναι, βέβαια υπάρχει ανάπτυξη, είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει φρέσκο αίμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, υπάρχει το από πίσω. Σίγουρα, ναι. Βεβαίως. Τα επόμενα σου βήματα τώρα. Θα πάω να δω την οικογένειά μου. Σίγουρα μου λείψανε πάρα πολύ, γιατί έχω να τους δω τώρα δύο μήνες με τις προετοιμασίες και τον καιρό που λείπαμε από το σπίτι. Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό τώρα που έχω να κάνω. Έγινε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάρα πολλά συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.